Να ξεκινήσετε από αυτό και να πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχασαν τις περιουσίες τους, τους σκόπους μιας ζωής. Μια συμπολίτης μας έχασε τη ζωή της. Να πάμε να δούμε τι έφταιξε και συνέβη αυτό. Σας είχαμε ακούσει να προειδοποιείτε μία μέρα νωρίτερα για τα πολύ έτσι ισχυρά καιρικά φαινόμενα που έκαναν πολύ μεγάλο τον κίνδυνο μιας μεγάλης πυρκαγιάς. Η πολιτεία λοιπόν το εγνώριζε ότι το αναμένουμε. Η πολιτεία επίσης είδαμε ότι είχε και πολλά μέσα στη διάθεσή της αυτή τη χρονιά εν αντιθέσει με προηγούμενες χρονιές. Και πάλι όμως αυτά φαίνεται ότι δεν αποδείχθηκαν αρκετά. Έγινε κάτι πιο λάθος στο συντονισμό, υπήρξε κάτι άλλο, τι συνέβη? Να μιλήσουμε με στοιχεία για την παρούσα πυρκαγιά. Δεν θα ήθελα να επεκτεθώ στο σύνολο της αντιπυρικής περίοδου και να νομίζει κάποιος ότι υπεκφέρει. Όχι, όχι, για το συγκεκριμένο. Ναι. Έτσι, προς Θεού, ακριβώς. Πρώτα απ' όλα, ό,τι έχει να κάνει με την τραγική απώλεια αυτής της γυναίκας. Στην περιοχή εκείνη εκδόθηκε 112, οι υπόλοιποι συνάδελφοί της έφυγαν από την επιχείρηση για κάποιους λόγους που διερευνούνται από την αστυνομία και την πυροσβεστική. Η ίδια δεν έφυγε. Λυπάμαι πάρα πολύ για την απώλεια αυτής της ανθρώπινης ζωής. Ήταν πράγματι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά. Δεν είναι ευτυχώς μεγάλες οι ζημιές οι οποίες έχουν γίνει. Τις αμέσως επόμενες ήδη έβγαλε μια ανακοίνωση στο Υπουργείο μας για του Υφυπουργού του κ. Τριαντόπουλου για τις αποζημιώσεις, που θα είναι καθολικές σε ό,τι έχει προκύψει σε ζημιά. Τα λίγα σπίτια τα οποία ενδεχομένως έχουν καταστραφεί, μερικώς, ακόμα πιο λίγα ολοκληρωτικώς. 100 σπίτια τώρα δεν ξέρω με ποιο μέτρο μπορεί κανείς να τα κρίνει πολλά ή λίγα. Εγώ δεν είπα νούμερο, κύριε Παπαδόπουλο, είπα τα λίγα. Προκαλεί πάντως και εντύπωση πως μια πυρκαγιά ακόμα ξεκίνησε από το Βαρνάβα και κατέληξε στη Λεωφόρο Αναστάσεως στο Χαλάνδρη σε μια αστική περιοχή. Είναι εύλογη η ερώτησή σας και θα προσπαθήσω με στοιχεία να την απαντήσω. Είδατε, ανήρτησα και τα κλίψα από τα drones. Εμείς είδαμε αμέσως την πυρκαγιά. Παρότι είχαμε και άλλες πυρκαγιές εκείνη την εποχή, εκείνη την ώρα, είχαμε στα Μέγαρα, είχαμε στην Ερέτρη, είχαμε λίγο νωρίτερα άλλες τρεις στα Γλυκά νερά. Έσπευσε το πρώτο έμφορτο ελικόπτερο στα 5 λεπτά. Αμέσως μετά από λίγα λεπτά τα επήγε, άλλα 4 ελικόπτερα. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό με βάση τις συνθήκες ακραίες που είχα περιγράψει να ελεγχθεί. Εκεί μπήκε στη Χαράδρα λοιπόν πριν το βουνό στο Βαρνάβα και μετά έφευγε δεξιά και αριστερά σε όλους αυτούς τους οικισμούς. Σε κάθε ένα από αυτούς τους οικισμούς, κύριε Παπαδόπουλε, αφήσαμε από 10 έως 30 πυροσβεστικά από τα 199 τα οποία συμμετείχαν σε αυτήν την επιχείρηση για να προστατεύουν σπίτι-σπίτι. Ήταν η χειρότερη περιοχή και ξέραμε στο 20 λεπτό ότι θα έχει πολύ δύσκολη και πολύ προβληματική εξέλιξη αυτή η πυρκαγιά. Αφού το ξέρατε, υπήρχε δεύτερη γραμμή άμυνας, και γιατί δεν απέδωσε η δεύτερη γραμμή άμυνας ώστε η φωτιά επεκτάθηκε και έφτασε κάτω στο Χαλάνδρη? Παράλληλα λοιπόν με την, όπως είναι το νέο δόγμα της δασικής υπηρεσίας, παράλληλα με τους πυροσβέστες, εκεί οι δασάρχες και δασεργάτες μαζί προσπάθησαν και έκαναν ζώνες σε πολλές περιοχές. Υπερπίδησαν στις πιο πολλές περιοχές τις ζώνες με τεράστια ένταση και κυλιδώσεις η φωτιά και έφτασε πολύ γρήγορα μέχρι το επίπεδο των ορίων της Σταμάτας και του Διονύσου και των Νταμαριών κάτω στο χείλος της Πεντέλης. Στο Διόνυσο, ναι. Και σε λιγότερα από 20 κάτι λεπτά είχε ανέβει και κατέβει την Πεντέλη και αντιμετωπίζαμε άλλες συνθήκες πλέον στην άλλη πλευρά, ναι, ακόμα και κοντά σε αστικές περιοχές όπως είναι το πάτημα Χαλανδρίου, Σταυρηλίσια, δεξιά και αριστερά. Άρα, 20 χιλιόμετρα διανύθηκαν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα σε μία ευθεία και εντός 40 ώρων τελικά που χρειάστηκαν για να τις ελέγξουμε. Η ίδια πυρκαγιά περίπου το 2009 ταλαιπωρούσε για 9 μέρες, οδήγησαν ως πυροσωλήνας από το βουνό, από το Πεντέλη, και ενώ είχαμε κενώσει και τα δύο νοσοκομεία και μια κατασκήνωση 750 παιδιών, να φτάσουν μέσα στο πάτημα Χαλανδρίου και Σταυρηλίσια. Λέτε... Και εκεί η πρώτη προτεραιότητα ήταν να προστατεύσουμε, ναι, τα σπίτια, και αυτό κάναμε σπίτι-σπίτι, δεξιά και αριστερά, ναι, όπου απαιτείται. Σπίτι-σπίτι και βήμα-βήμα καλύψαμε πάνω από 25 οικισμούς σε όλη αυτή καλύψατε, την περιοχή. Αλλά... Προφανώς έμειναν και πολύ ακάλυπτοι, γιατί στη Λεωφόρο Αναπαύσεως τα δείξαμε, στο αυτόν τον κεντρικότατο δρόμο του Χαλανδρίου, καίγονταν οι επιχειρήσεις, έγιναν παρανάλωμα του πυρός και σπίτια, έγινε και αυτό το δυσάρεστο, το δυστυχές με την γυναίκα που έχασε τη ζωή της. Και το ερώτημα, ξέρετε κύριε Υπουργέ, είναι
Παρακαλώ. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο, μας λέτε, ή μπορεί να συνέβησαν και κάποια σφάλματα στη διαχείριση, στο συντονισμό ενδεχομένως. Ακούστε, σε επιχειρησιακό επίπεδο, γιατί υπάρχει ο διαχωρισμός του πολιτικού που συντονίζει και η δουλειά του είναι αυτή, να δίνει τις δυνατότητες, τα μέσα, τα εναέρια, τα ντρόν, την πρόληψη κλπ. Έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε επιχειρησιακές ικανότητες του πυροσβεστικού σώματος και όλων των άλλων υπηρεσιών. Έχουν επιχειρήσει την 1η Μαΐου σε πολλαπλές περιπτώσεις πάρα πολλές δύσκολες και έχουν υπάρξει σε πολύ υψηλό επίπεδο επιχειρησιακά, πολύ δυνατή. Το ίδιο έγινε με το σύνολο των προσπαθειών τους και σε αυτή την πυρκαγιά. Οπότε δεν μπορώ αυτούς τους επαγγελματίες, αλλά παράλληλα που δίνουν και την ψυχή τους και την καρδιά τους, τη δουλειά τους, να τους ακυρώσω σε καμία των περιπτώσεων. Αν με ρωτάτε, εάν μπορούμε να βελτιωθούμε κι άλλο, αν με ρωτάτε, έκτος από τις έμφορτες περιπολίες, τα drones, το υγιής, τις νέες τεχνικές και τη συνεργασία, αν μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα όπλα στη βαρέτρα μας. Σας λέω, βέβαια, είναι υποχρέωση ενός πολιτικού και κάποιου ο οποίος διοικεί να προσπαθεί μόνιμα να βελτιώνει τις συνθήκες για ένα Υπουργείο το οποίο, όπως έξτε, είναι πολιτικής προστασίας και κλιματικής κρίσης. Σας ερωτώ πολύ απλά, αν την επόμενη φορά που θα σας ανακούσουμε να προαναγγέλλετε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες και να προειδοποιείτε για κίνδυνο πυρκαγιά στο 5, θα πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι είναι αναπόφευκτο με ένα μυρολατρικό τρόπο ότι θα εξελιχθεί πάλι μια μεγάλη πυρκαγιά που θα επεκταθεί τόσο γρήγορα, που μπορεί να καλύψει ένα τόσο μεγάλο μέτωπο δεκάδων χιλιόμετρων. Αυτό σας ρωτώ. Νομίζω, κύριε Παπαδόλου, ότι με έχετε ακούσει αρκετές φορές στο κομμάτι της πρόληψης να εφιστώ τους κινδύνους και νωρίς να προειδοποιώ τους συμπατριώτες μας και τους τουρίστες και τους πολίτες για αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε σε μια κατάσταση ανομβρίας. 6 μήνες δεν έχει βρέξει στην νότια χώρα και τις δυσκολίες προφανώς μεγάλων και ισχυρών ανέμων κλπ. Από την 1η Μαΐου, λοιπόν, που άρχισε η αντιπυρική περίοδος, μέχρι και τώρα έχετε κριτήριο. Σε διάρκεια κιόλας, ναι, από τη δουλειά μας και την προσπάθειά μας. Παρ' όλα αυτά και για αυτή τη μία πυρκαγιά, τη μεγάλη στην Αττική, η οποία είναι πράγματι, προφανώς σας εξήγησα, στα 20 λεπτά είχε ξεφύγει από το Βαρνάβα και τρέχαμε δεξιά και αριστερά να μπορέσουμε να. Συντονισμένα όμως, προσέξτε. Γι' αυτό σας ρώτησα για το συντονισμό, ακριβώς. Ακούστε με, 3 συντονιστικά μέσα στη νύχτα. Με συνεργασία με τον Εμπορική Ναυτιλία και τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος. Σταμάτησαν να έρχονται και προωθήθηκαν στο Λαύριο. Ναι. 5 πλοία θα είχαν πάντα 5.000 κόσμου στο λιμάνι της Δραφίνας. Ναι. Θυμόμαστε ενδεχομένως σε άλλες εποχές τι είχε συμβεί.